Ευχαριστήσουμε τον κύριο Χρυσοστόμου. Όπως ανέφερα και πιο πριν, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή είναι πάντοτε στο πλευρό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και το ίδιο και ο κύριος Γιώργος Χρυσοστόμου προσωπικά. Η προεργασία που έγινε για να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να μιλάμε για την υποβολή της αίτησης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ήταν τεράστια. Πρόεδρος της Επιτροπής Προγραμματισμού αναφορικά με την υποβολή της αίτησης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τη FIBA, για τη διοργάνωση του EuroBasket 2025, είναι ο κύριος Μαρκ Κληρίδης, τον οποίο καλώ στο βήμα για το δικό του χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Η δική μου προσφώνηση θα είναι πολύ πιο απλή από τον φίλο κύριο Χρυσοστόμου. Για κάποιους από εμάς που μεγαλώσαμε στο τερέν ή στο κρύο τσιμέντο της μπασκετικής κερκίδας, θαυμάζοντας με δέος τα ιερά τέρατα της καλαθόσφαιρας, όπως αυτούς που πρωταγωνίστησαν στο Ευρωμπάσκετ του 1987, η Κύπρος, σαν οικοδέσποινα των μεγάλων θηρίων, φάνταζε ένα άπιαστο όνειρο. Σήμερα φέρνουμε το όνειρο ένα βήμα πιο κοντά στους λάτρες του αθλήματος. Η ιδέα πήρε τελικά σάρκα και οστά. Κάναμε αναλύσεις, έρευνα, τρέξαμε νούμερα. Τελικά το διαπιστώσαμε. Ήταν φανερά εφικτό να φιλοξενήσουμε ένα όμιλο του Ευρωμπάσκετ. Από τη μελέτη που κάναμε με τη βοήθεια του οίκου EY, αναδείχτηκαν τα πολύπλευρα ωφέλη που θα προκύψουν για την Κύπρο, τον κυπριακό αθλητισμό και την κυπριακή καλαθόσφαιρα. Τα πλήστα ωφέλη τα απαρίθμιζε ο πρόεδρος προηγουμένως, αλλά να σας πω τα πιο σημαντικά. Η προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, η αύξηση του αθλητικού τουρισμού, η αναβάθμιση της καλαθόσφαιρας στην Κύπρο, η δυνατότητα για το κυπριακό κοινό να παρακολουθήσει παγκόσμιους αστέρες του μπάσκετ και φυσικά η συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο ψηλότερο καλαθοσφαιρικό επίπεδο. Όλα αυτά ήταν αναμενόμενα και νομίζω είναι κατανοητά από όλους. Το τι ήρθε σαν κερασάκι στην τούρτα είναι ότι η τυχόν ανάληψη του Ευρωμπάσκετ θα αφήσει και θετικό πρόσημο στην οικονομία της χώρας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανάληψη ενός εκ των ομίλων του FIBA Ευρωμπάσκετ 2025 μόνον καλά μπορεί να φέρει στη χώρα. Όμως για μας σημασία δεν έχει μόνο η εβδομάδα που θα διεξαχθούν οι αγώνες. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της FIBA Europe μας εμπιστευτεί να είμαστε μία από τις διοργανώτριες χώρες, τότε μία από τις προτεραιότητες μας θα είναι και η κοινωνική κληρονομιά που θα αφήσει πίσω της το τουρνουά στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, ευελπιστούμε το Ευρωμπάσκετ να λειτουργήσει σαν τραμπολίνο για την ανάπτυξη του αθλήματος της καλαθόσφαιρας και την ευρύτερη ενασχόληση της νεολαίας. Με αφορμή την ανάληψη του Ευρωμπάσκετ, η ανακαίνιση του Palais des Sports στη Λεμεσό θα αναβαθμίσει το γήπεδο σε ένα από τα καλύτερα της Ανατολικής Μεσογείου. Ελπίζουμε ως παρακαταθήκη να μείνει ένα στάδιο που θα φιλοξενήσει πολλές ακόμη σημαντικές αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κυπριακή Κυβέρνηση για την άμεση ανταπόκριση και ειδικότερα για την πολύτιμη του στήριξη των Υπουργών Οικονομικών, κύριο Πετρίδη, τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Νουρή, τον Δήμαρχο Λεμεσού, κύριο Νικολαίδη, τον πρόεδρο του ΚΟΑ, κύριο Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο της ΚΟΕ, κύριο Χρυσοστόμου, τη Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ, κυρία Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδους, καθώς και την EY Κύπρου. Αυτή, μαζί με μια μικρή ομάδα άλλων αξιωματούχων, αλλά και μελών της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιότητας, αγκάγιασαν από την πρώτη στιγμή το όραμά μας για να φιλοξενήσουμε στην Κύπρο την πιο σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση της FIBA και κυρίως την πιο σημαντική αθλητική διοργάνωση που θα διεξαχθεί στην ιστορία του νησιού μας.